Είναι η δεύτερη μέρα της περιοδίας μας στην Αχαΐα σήμερα. Εχθές περάσαμε από τα Καλάβρητα και είδαμε το συνεταιρισμό, είδαμε παραγωγούς, συνομιλήσαμε με πολύ κόσμο και το βράδυ είχαμε την υποδοχή των νέων μελών στην Τριτέα. Και σήμερα ξεκινάμε την δεύτερη μέρα μέχρι να φτάσουμε το βράδυ στη Χαλανδρίτσα στην έκθεση από το κατάστημα του ΕΛΓΑ εδώ στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Πραγματικά φέτο είναι μια χρονιά με πολλές ζημιές. Τα τελευταία χρόνια λόγω και της κλιματικής αλλαγής οι ζημιές έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα μπελοειδή έχουν πάθει ζημιά τόσο στην Κορινθία όσο και σε πολλές περιοχές εδώ της Πάτρας αλλά και σε περιοχές νοτιότερα όπως η Λακωνία και η Μεσσηνία. Η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλές ζημιές νωρίτερα από τις καιρικές συνθήκες. Είναι μια χρονιά δυστυχώς που αποδεικνύει την αναγκαιότητα που χρειάζεται η ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα του ΕΛΓΑ. Γιατί αν ο ΕΛΓΑ ήταν ιδιωτικός, όπως ήταν οι αρχικές ιδεολειψίες της κυβέρνησης που ευτυχώς τις κατάλαβε νωρίς και τις εγκατέλειψε, δεν θα μπορούσε να καλύψει αυτές τις ζημιές, γιατί προφανώς ένας ιδιωτικός οργανισμός πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει κέρδη. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ένας δημόσιος ΕΛΓΑ όμως χρειάζεται αλλαγή κανονισμού, αυτό που είχαμε ξεκινήσει το 2019 και δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το πάγωσε, και χρειάζεται πραγματική οικονομική ενίσχυση. Έχουμε προτείνει το μοντέλο της Κύπρου με τη διμερή χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ από τους παραγωγούς και από το δημόσιο με ισόποση συμμετοχή. Όσο δηλαδή πληρώνουν οι παραγωγοί, συνεισφέρουν στον ΕΛΓΑ, άλλο τόσο να συνεισφέρει το ελληνικό δημόσιο. Έτσι λοιπόν ένας σύγχρονος κανονισμός ασφάλισης και μια καλή χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ θα κάνει και τους παραγωγούς πιο ασφαλείς στο να μπορούν να καλλιεργήσουν και να μην εγκαταλείπουν τα χωράφια και τους στάβλους και να φεύγουν να ψάχνουν άλλες δραστηριότητες. Η Ήπεθρος ερημώνει με γρήγορους ρυθμούς. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα. Βέβαια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από τρεις υπουργούς και τέσσερις προέδρους, δεν θυμάμαι πόσους πια, του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα πολιτικών και η απουσία πολιτικών φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίστηκε για το μεγάλο κόστος παραγωγής, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στον ΕΛΓΑ. Ελπίζουμε σύντομα ότι θα έχουμε την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος.